Ήταν μια πάρα πολύ καλή χρονιά για μας, με την έννοια ότι ο σύνδεσμος μεγάλωσε περισσότερο. Έκανε εκδηλώσεις που είχαν μεγάλη αποδοχή από τους ανθρώπους της αγοράς, όπως και στη σημερινή εκδήλωση, για την οποία πάντα έχουμε μια αγωνία αν θα έρθει κόσμος, αν θα μας τιμήσουν φίλοι του συνδέσμου. Και φέτος είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι, πολύ χαρούμενοι, διότι έχουμε πάρα πολλούς φίλους, σημαίνοντας στελέχη της αγοράς, συνεργάτες, τον πρόεδρο της Ένωσης, αλλά και ανθρώπους που έλειπαν από την αγορά, πολύ ψηλά στελέχη που ήταν στο εξωτερικό, και σήμερα οφείλω να πω ότι χαιρόμαστε πάρα πολύ που η πρώτη δημόσια εμφάνιση πίσω στην Ελλάδα έγινε στη σημερινή εκδήλωση. Τώρα, η αγορά πιστεύω ότι είναι σε ένα πολύ θετικό momentum. Έχει πολλές προκλήσεις, έχει πολλά πράγματα τα οποία πρέπει να λύσουμε. Η βοήθεια ή η θέση μάλλον του κράτους είναι θετική. Δεν έχουμε δει ακόμα τεράστιες αλλαγές και στο αποτέλεσμα, αλλά τουλάχιστον είναι μαζί μας, μας ακούν, και αυτό είναι πολύ σημαντικό για τα στελέχη της αγοράς. Όσον αφορά τις συνθήκες έξω στην αγορά, είναι αρκετά δύσκολες, αλλά έχουμε αντιμετωπίσει και δυσκολότερες χρονιές και είμαι βέβαιος ότι θα προχωρήσουμε. Το εξαιρετικά ενθαρρυντικό είναι η ποιότητα των ανθρώπων, η διάθεση των ανθρώπων, κάτι που το απολαμβάνουμε και σήμερα εδώ. Και με αυτό το στοιχείο νομίζω ότι θα κοιτάμε ένα πολύ καλύτερο αύριο και για την αγορά αλλά και για το σύνδεσμο. Στην αγορά μας κάθε χρόνο κάνουμε πολλές εκδηλώσεις με πολλές αφορμές. Θα λέγαμε κορυφαία εκδήλωση στη Γενική Συνέλευση, με την ημέρα της ασφάλισης, έχουμε την Ίδρα. Η εκδήλωση όμως του ΣΕΣΑΕ, η ετήσια εκδήλωση, το πάρτι να το πούμε, κάνουμε καλά πάρτι στην ασφαλιστική αγορά της ΣΕΣΑΕ, είναι για μένα η πιο αντιπροσωπευτική, γιατί η αγορά μας είναι οι άνθρωποι. Τόσο απλά, αυτό το κλισέ είναι κλισέ γιατί είναι αλήθεια. Και η εκδήλωση της ΣΕΣΑΕ είναι η εκδήλωση που μαζευόμαστε όλοι οι άνθρωποι της αγοράς και δεν μιλάμε, δεν έχουμε πάνελ, δεν μιλάμε για τα θέματα, για το τι ζητάμε από την κυβέρνηση, για ποια είναι τα καλά και τα κακά. Είμαστε μεταξύ μας και αυτό είναι πραγματικά, νιώθω πάρα πολύ ωραία, το πιο ωραίο απ' όλα, γιατί είναι και άλλος ο πρόεδρος και δεν έχω καμία ευθύνη, είναι στην καλοκαιρινή εκδήλωση της ΣΕΣΑΕ. Και θα πω ότι αυτά τα στελέχη στηρίζουν την αγορά, είτε έχουμε συγχωνεύσεις, είτε έχουμε εξαγορές, είτε έχουμε τα πάνω μας, τα κάτω μας. Ευτυχώς πια η αγορά μας τα 5,5 δις είναι στα πάνω της και πιστεύω θα πάει πολύ καλύτερα. Αλλά αυτοί είναι οι άνθρωποι μας. Και όταν μιλάμε έξω από την αγορά μας, αυτό πουλάμε, θα το πω. Αυτή είναι η δύναμή μας που δεν υπάρχει έξω από εδώ. Πολλοί μπορεί να θέλουν να υποσχεθούν, να ασφαλίσουν με πρώτη την πολιτεία και καλά κάνει, αλλά η τεχνογνωσία και η ενέργεια και η πείρα που βρίσκεται εδώ δεν υπάρχει πουθενά αλλού και αυτό είναι η ελπίδα μας για το μέλλον. Τι σημαίνει να έρχονται στελέχη της ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς από το εξωτερικό πάλι εδώ στην Ελλάδα? Ναι. Σημαίνει ότι βλέπουν ακριβώς τη θετική εικόνα που περιέγραψα. Σε μια εποχή ανέπαφων συναλλαγών και επικοινωνίας, η επαφή πόσο ρόλο παίζει? Ξέρετε ότι προσωπικά είμαι λάτρης της τεχνολογίας και στην εποχή που έχουμε ένα inflection point με το AI, η τεχνολογία είναι πολύ exciting ελληνικά στο κείμενο. Παρ' όλα αυτά, χωρίς τους ανθρώπους δεν γίνεται. Όσο τη χρησιμοποιείς, τόσο καταλαβαίνεις ότι ποιοι άνθρωποι όμως, οι άνθρωποι ψαγμένοι, που έχουν διαβάσει, που το έχουν ψάξει, που ανανεώνονται, αυτή είναι το μέλλον. Χωρίς αυτούς δεν γίνεται τίποτα. Είναι μια πάρα πολύ όμορφη βραδιά και χαίρομαι πάρα πολύ που βλέπω όντως αυτό που λες, ότι η συμμετοχή όλων μας, όλων των στελεχών της αγοράς, ίσως είναι η μεγαλύτερη από κάθε άλλη φορά. Πραγματικά είναι σημαντικό να μαζευόμαστε, να χαιρόμαστε για τις επιτυχίες μας, να συζητάμε, να ανταλλάσσουμε απόψεις και να δενόμαστε και περισσότερο μεταξύ μας, γιατί όπως συνηθίζω να λέω, δεν έχουμε τίποτα να χωρίσουμε. Η αγορά έχει χώρο για όλους.
μιλώντας για όλη την αγορά, οι προκλήσεις είναι πολλές. Μιλώντα για τους μεγάλους βιομηχανικούς, που είναι το πεδίο στο οποίο δραστηριοποιείται κυρίως η HDI, όντως είναι πολύ σημαντικές οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε, γιατί το γεγονός του Ντάνιελ μας έφερε αντιμέτωπους, αν θέλετε, με μια κατάσταση η οποία ήταν τελείως διαφορετική από ό,τι μέχρι σήμερα. Σταθήκαμε, νομίζω, περισσότερο από εξαιρετικά. Σταθήκαμε στο ύψος μας. Πληρώσαμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τους πελάτες μας. Τους βοηθήσαμε να συνεχίσουν να επιχειρούν. Και για μένα αυτό ήταν πάρα πολύ ουσιαστικό. Το θετικό αυτής της υπόθεσης είναι ότι αρχίζει να γίνεται κουβέντα για το πόσο σημαντική είναι η αξία της ασφάλισής μας. Η αξία αυτού που προσφέρουμε και το πώς εμείς, σαν αγορά, μπορούμε να καλύψουμε το ασφαλιστικό κενό που όλοι γνωρίζουμε ότι υπάρχει. Ο σύνδεσμος δίνει προστιθέμενη αξία στην αγορά μας, τα στελέχη και γενικά όλα τα μέλη της ασφαλιστικής βιομηχανίας θέλουν αυτή τη μέρα, γιατί έχουν τη δυνατότητα να έρθουν να ανταλλάξουν απόψεις για το τι γίνεται στην ελληνική ασφαλιστική αγορά αλλά και διεθνώς. Και σε μια εποχή των ανέπαφων επαφών, η επαφή μεταξύ των στελεχών της ασφαλιστικής βιομηχανίας είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Το 2024 είναι μια χρονιά προκλήσεων, όπως ήταν και το 2023, όπως ήταν και το 2022, αλλά είμαι σίγουρος ότι η ελληνική ασφαλιστική βιομηχανία θα μπορέσει να ανταποκριθεί και να ανταποκριθεί έτσι δυναμικά. Ο σύνδεσμος τελικά, αν και 90 χρονών, γίνεται όλο και νεότερος. Πρωτοτυπεί, θέλει να φτιάνει καινούργια πράγματα. Το πάρτι, ναι, είναι πετυχημένο. Τελικά έχει καθιερωθεί να είναι ένας από τους σημαντικότερους θεσμούς για την ελληνική ασφαλιστική αγορά. Βλέπω τα χαμόγελα των ανθρώπων, τις αγκαλιές τους. Ξέρουν ότι όλοι μαζί αποτελούν κάτι σημαντικό για την ελληνική και ασφαλιστική αγορά και την ελληνική οικονομία. Το χαιρόνται, το απολαμβάνουν. Ο σύνδεσμος θέλει να ενώσει όλες αυτές τις δυνάμεις που θέλουμε να προχωρήσουμε και να αλλάξουμε πολλά πράγματα στις ασφαλιστικές αγορά και να πρωτοτυπούμε. Κάναμε πολλές δράσεις, όπως το νέο κώδικα δεοντολογίας, κάναμε για την ισότητα των φύλων και τη συμπερίληψη, προκάλεσαν ενθουσιασμό. Έχουμε μπροστά μας και έχουμε σαν εκπλήξεις και άλλες δράσεις που θα περιμένετε λίγο να τις δείτε. Ο σύνδεσμος είναι καθεστώς πλέον στην αγορά μας, ενώνει όλα τα στελέχη. Είμαστε από όλες τις εταιρείες και έχουμε τη δυνατότητα να ανταλλάξουμε απόψεις, το οποίο το κάνουμε τόσα χρόνια με πολύ μεγάλη επιτυχία και νομίζω φέτος είχαμε και από τις μεγαλύτερες συμμετοχές από όλα τα χρόνια. Ήμασταν εδώ πολλά χρόνια στο Golf, μετά πήγαμε στο Island, ξαναγυρίσαμε εδώ πέρα. Νομίζω είναι ένας θεσμός ο οποίος κρατάει την αγορά μας ενωμένη, κάτι το οποίο χρειάζεται γιατί είμαστε μεν συναγωνιστές, αλλά είμαστε και άνθρωποι οι οποίοι προάγουμε το θεσμό της ασφάλισης όλοι μαζί εδώ πέρα. Έχουμε υποχρέωση να δείξουμε το πόσο σημαντικό είναι να προστατεύονται οι πολίτες, οι περιουσίες τους, οι επιχειρήσεις και είδαμε το καλοκαίρι που πέρασε πέρυσι την συμβολή της ιδιωτικής ασφάλισης σε μεγάλες φυσικές καταστροφές. Άρα πρέπει μαζί με την ανάπτυξη της οικονομίας και εμείς να συμβάλλουμε, να θωρακίσουμε την οικονομία, να την κάνουμε πιο ανθεκτική, κάτι το οποίο είναι και ο ρόλος μας ως ασφαλιστές με πρόσωπο κοινωνικό.